Δεν έχει σταματήσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μπομπ Μενέντες, να βάζει στη θέση του τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, καθώς εξαπέλυσε νέο μπαράζ που υποστηρίζει τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Ο Μενέντες δήλωσε σε σημεία των δηλώσεών του: «Πριν από λίγες μέρες, μπροστά από ένα δημαρχείο στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν απείλησε να πυροδοτήσει μια πυραυλική επίθεση στην Αθήνα. Είπε: Η Ελλάδα φοβάται τον πύραυλό μας. Λένε ότι ο πύραυλος τυφώνας θα χτυπήσει την Αθήνα. Και μετά απευθύνθηκε ευθέως στον ελληνικό λαό και είπε: Θα σας χτυπήσει εκτός αν μείνετε ήρεμοι». Πρόκειται για ένα μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί ευθέως να χτυπήσει την Αθήνα, μια πόλη 3 εκατομμυρίων πολιτών. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μια σκόπιμη επίθεση σε αμάχους είναι έγκλημα πολέμου. Και έτσι, κύριε Πρόεδρε, έρχομαι σήμερα στο Βήμα για να καταδικάσω τις πρόσφατες ενέργειες του Τούρκου Προέδρου, οι οποίες όχι μόνο ανησυχητικές είναι, αλλά και εντελώς απαράδεικτες. Για χρόνια ο Ερντογάν έχει ακολουθήσει αντιδημοκρατικές πολιτικές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, από την ποινικοποίηση της ελευθερίας έκφρασης μέχρι την καταστολή των διαφωνούντων και των προσωπικότητων της αντιπολίτευσης. Ο Ερντογάν έχει φυλακίσει και φημώσει τόσους πολλούς ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που σε ένα σημείο υπήρχαν περισσότεροι δικηγόροι και δημοσιογράφοι στις τουρκικές φυλακές από οπουδήποτε αλλού σε άλλο τον κόσμο. Η κυβέρνησή του συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια για τη γενοκτονία της Αρμενίας, διώκοντας συγγραφείς και ιστορικούς. Το 2008, ένας από τους δημοσιογράφους που έγραφαν για τη γενοκτονία δολοφονήθηκε στους δρόμους Κωνσταντινούπολης. Όσο βίαιη και αν ήταν η θητεία του Ερντογάν στο εσωτερικό, η εξωτερική του πολιτική ήταν απολύτως απέσια. Την παραμονή του πολέμου στο Αρτσάχ, γνωστό και ως Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Τουρκία πούλησε στο Αζερβαϊτζάν 77 εκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για να επιτεθούν σε αθώους Αρμένιους. 5 δεκαετίες μετά την παράνομη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, ο Ερντογάν εξακολουθεί να ενισχύει τις διαφορές στο νησί. Πέρυσι, πρότεινε το άνοιγμα της κυπριακής πόλης Βαρουσίων σε μια προσπάθεια να μεγαλώσει την τουρκική επιρροή. Πρόκειται για μια παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ, που καταδικάστηκε τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από εμάς. Και αυτό το Σεπτέμβριο, ο Ερντογάν απείλησε να ενισχύσει τους σχεδόν 30.000 Τούρκους στρατιώτες στην Κύπρο με περισσότερα χερσαία, ναυτικά και αεροπορικά όπλα, πυρομαχικά και οχήματα. Σαφώς ο Ερντογάν βλέπει την παράνομη προσάρτηση των τμήματων της Ουκρανίας από τον Πούτιν και σημειώνει τις μεθόδους του. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει τα σχόλιά του σχετικά με την εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων στην Ελλάδα ανησυχητικά. Βλέπουμε τον Ερντογάν να αμφισβητεί επανειλημμένα την ελληνική κυριαρχία. Αυτό το καλοκαίρι έστειλε μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το Αιγαίο. Έτσι, οι απειλές του για πλήγμα στην Αθήνα ταιριάζουν με το μοτίβο τουρκικών διεκδικήσεων ελληνικού εδάφους. Είπα ακόμα ότι οι τουρκικές δυνάμεις μπορεί να αποβιβαστούν στην Ελλάδα ξαφνικά μια νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ενέργειες του Τούρκου Προέδρου. Εκείνοι που απλώς λένε: «Ω, καλά, είναι απλώς ένας τρελός», το κάνουν με φόβο. Είπαν ότι ο Πούτιν ήταν απέσιος και ότι έχουμε μια σύγκρουση στην Ευρώπη και έχουμε έναν πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρέπει να καταγγέλουμε τον Ερντογάν όταν αμφισβητεί τους δημοκρατικούς κανόνες και επιτρέπει στις δυνάμεις του να διαπράττουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω οι σύμμαχοί μας να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν περαιτέρω εισβολές στη Βορειοανατολική Συρία. Και απαιτώ από τον Ερντογάν να σταματήσει όλες οι υπερπτήσεις κατά της Ελλάδας και να τραβήξει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη από την Κύπρο. Και νομίζω ότι δεδομένης όλης αυτής της πρόσφατης συμπεριφοράς, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να δώσουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα χέρια του Προέδρου Ερντογάν. Γι' αυτό, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, δεν θα εγκρίνω κανένα F-16 για την Τουρκία, εσώτου σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε ολόκληρη την περιοχή. Τώρα είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν θα αρέσει σε πολλούς και ο πρόεδρος Ερντογάν με έχει επικρίνει, χαρακτηρίζοντάς με ως εχθρό του κράτους του. Αλλά αν τον αντιστέκομαι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κάνει να είμαι εχθρός του Ερντογάν. Αν τον αζητά από την Τουρκία να σταματήσει να οπλίσει το Αζερβαϊτζάν, που οδηγεί σε μια σφαγή αθώων Αρμενίων, με καθιστά εχθρό του Ερντογάν. Αν η απέτηση από την Τουρκία να αναγνωρίσει την κυπριακή κυριαρχία με κάνει εχθρό του, τότε αυτό είναι ένα μετάλλιο που θα φορέσω με τιμή. Έτσι, συναδέλφους μου, εδώ στην Γερουσία, θα κλείσω λέγοντας: Μη φοβάστε να υπερασπιστείτε τις αμερικανικές αξίες μπροστά στην επιθετικότητα του Ερντογάν. Στη διεθνή κοινότητα, μη διστάσετε να κατηγορήσετε την Τουρκία για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Προς τους πολίτες που ζουν στη σκιά των πυράβλων Ταϊφούν του Ερντογάν, μην ξεχνάτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλάι σας. Είπε σε σημείο των δηλώσεών του ο Ρόμπερτ Μπομπ Μενέντες.
Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτήν την ιστορική ομιλία του Μενέντες στα σχόλια. Κάντε like, εγγραφή στον MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.